Encyclopedia of Myths and Secrets, edited by Barbara Walker, published by Harper and Row. She says, as Lord of Death, Osiris was sometimes identified with the great serpent of the underworld. Ah, now we have a full circle. Osiris, which is Nibiru, or Nibu, is in fact the serpent of the underworld, the head of the serpents of wisdom. Μετακομίζοντας στην Ευρώπη και τη Σκανδιναβία, οι μυθικοί υποχθόνιοι κάτοικοι έγιναν λιγότερο απόμακροι και διασταυρώνονταν συχνότερα στο διάβα τους με τον κοινό λαό. Οι Σκανδιναβοί είχαν τα δικά τους τρόλς και τους δικούς τους γίγαντες ή γιουτούμς και αποκαλούνταν επίσης και έτινς, πελώρια γρανιτένια πλάσματα με φοβερή σωματική δύναμη και μερικές φορές τριχωτά. Συσχέτιση κάντε εδώ με δαίμονες και αυτά που παίζουν στα παιχνίδια τα παιδιά, το Yu-Gi-Oh! Και όλες αυτές οι κάρτες. Ακόμα πιο μυστηριώδης ήταν η Νάνη, μια φυλή ή φυλές κοντοστούπιδων, δυνατών τεχνητών και οπλουργών. Είναι σκοτεινά ξωτικά που κατοικούσαν σε σπηλιές. Οι σκανδιναβικοί και οι γερμανικοί λαοί πίστευαν στα Χούλντρε, τον κρυμμένο λαό ή τα ξωτικά. Το βασίλειο του Χούλντρε ήταν ένα φωτεινό βασίλειο σπηλαίων, το Αλφχάιμ. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που το βεβαιώνουν. Υπήρχαν επίσης και άλλα όντα όπως οι Κόμπολτς, η Νάνη των Ορυχείων, μια παραλογή πιθανών των νορβηγικών Σβάρταλφ. Ένας παλιός τύπος ξωτικών ήταν τα Τούσε που ζούσαν κοντά στους ανθρώπους, συνήθως κοντά ή κάτω από αγρικίες. Το πρωταρχικό ενδιαφέρον της φυλής των ξωτικών Χούλντρε και για το οποίο μπορεί να υποθεί ότι ισχύει για όλα τα είδη των γερμανικών φυλών ήταν η αναπαραγωγή με ανθρώπινα όντα με σκοπό τη γενετική ποικιλομορφία. Να γιατί εδώ μας βάζουν τη γενετική μετάλλαξη του DNA οι σιωνιστές, οι οποίοι επικοινωνούν και με δαιμόνια. Αν κάνετε τώρα μία συσχέτιση και αληθοσυνδέσετε τρόλς, ξωτικά, ψευδοεξωγήινους, γκρίζους, ερπετόμορφους και όλες αυτές τις μορφές, θα βγάλετε την ποικιλία των δαιμόνων της κόλασης. Εδώ τώρα θα δούμε πώς όλοι οι παλαιοί πολιτισμοί έχουν συμπεριλάβει στο πάνθεο και στις μυθολογίες τους αυτούς τους λεγόμενους θαλάσσιους ψευδοθεούς που δεν ήταν τίποτα άλλο από δαίμονες. Πάνω αριστερά βλέπουμε τον Ντόγκον, από κάτω τη Μέδουσα, πιο πέρα βλέπουμε ένα άλλο πλάσμα από μια άλλη μυθολογική ιστορία την οποία θα διαβάσετε στη συνέχεια στα γράμματα, έναν άλλο ψαρόμορφο θεό. Δαίμονα, ο Τρίτονας της κελτικής μυθολογίας, πλάσματα από το Κάρλα Μαρίνα, το Όπιους Μάγνους, ο θεός ψάρι της Δαχομέης, ο θαλάσσιος δαίμονας της Χαβάης με πολλές ομοιότητες με τους Τελχίνες. Δαιμονογόργονος από πρωταρχικό αμφορέα και διάφορα άλλα μυθικά δαιμονικά πλάσματα. Ας πάμε τώρα στους Μάγιας. Οι Μάγιας ως γνωστόν λάτρευαν ερπετόμορφους ψευδοθεούς και έκαναν ανθρωποθυσίες που όπως λένε υπήρχαν οι μεγαλύτερες ανθρωποθυσίες στην αρχαιότητα που εγίνονται στους Μάγια. Κάθε φορά έσφαζαν χιλιάδες νεαρά παιδιά σε έναν θεό ερπετόμορφο, ψευδοθεό ερπετόμορφο που έπαιρνε τη μορφή ερπετού δαιμόνιο και έπινε αίμα βρεφών. Αυτή ήταν η αρχαίοι δαιμονολατρική ψευδοθεή των Μάγια, Σίνκας και τα λοιπά. Που αν κάνετε εδώ τη συσχέτιση με του Εβραίου David Dyke, ο οποίος είπε το ψέμα ότι δεν υπήρχε ο Χριστός και τον έβαλαν οι Ιλουμινάτοι να φτιάξει αυτή την ιστορία με τους ερπετοειδείς και δρακοντοειδείς, με τους οποίους λένε ότι ήρθαν σε επαφή οι Αμερικάνοι όταν έκαναν τις υπόγειες πόλεις τους. Οι το δαίμονες, οι οποίοι εμφανίστηκαν με μορφή ψευδοεξωγήινων, όπως λένε ότι ήρθαν
υποτίθεται από τον πλανήτη Τύφωνα. Αν δείτε σε όλες τις θρησκείες, όλοι οι δαίμονες ελατρεύονται με αστέρια, οι μασόνοι τους ελάτρευαν με αστέρια και πιστεύουν στον αποκρυφισμό ότι έρχονται δήθεν από άλλους πλανήτες, ότι κατοικούν άλλους πλανήτες και όλες αυτές τις παραμυθολογίες για να τους πλανήσουν και να τους διαστρέψουν από τον Τριαδικό Θεό και την πίστη Ιησού. Ως γνωστόν, ο Αιωσφόρος ήταν ο άγγελος ο οποίος εξέπεσε τις θέσεις του και έπεσε στην κόλαση. Πέφτοντας στην κόλαση έβγαλε το παραμύθι για την κούφια γη και πλανεί και όλους και λέει ότι υπάρχει η κούφια γη. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και το παραμύθι οι Εβραίοι στην ιστορία τη δική τους, ότι η Νεφελίμ σημαίνει εκπεσόντες και πολλοί λένε ότι οι Ανουνάκοι οι εκπεσόντες, ότι έπεσαν από τον κόκκινο πλανήτη. Εδώ συσχετίζεται ο διάβολος με τους Νεφίλιμ ή Νεφελίμ, τους εκπεσόντες των Εβραίων, με τους αρχαιοελληνικούς θεούς, ψευδοθεούς που λένε ότι κατοικούν στο κέντρο της γης. Εδώ βλέπετε και ένα σχέδιο που το έχει φτιάξει αρχαιολάτρης περί κούφιας γης. Λατρεύουν τη γέα, τη γη, και λένε ότι μέσα κατοικούν οι Ανδρομέδιοι, οι θετικές οντότητες, οι οποίοι θα βγουν κάποια στιγμή να τους ελευθερώσουν από τους αποστάτας, κρονιάτας ή κρονίους. Αυτά λένε στους αρχαιολάτρας. Είναι όπως παλαιά, αν θυμηθείτε, στη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος, ή το «Οι γίγαντες με τους τίτανες». Εδώ λάτρης της κούφια γης ήταν και ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ λένε ότι την οργάνωση της Θούλης και της Βρίλ τις πήρε από δαίμονα και κάθε βράδυ επικοινωνούσε με κάποια κοντά ανθρωπάκια, με κάποια δαιμόνια, τα οποία του έδωσαν τη δύναμη Βρίλ και είχε φτιάξει και τους υπταμένους δίσκους. Να που πήρε και ο Χίτλερ τους υπταμένους δίσκους. Κάνει την αλληλοσυσχέτιση ο Σατανάς